Σήμερα λάβαμε ένα δελτίο τύπου της Ιεράς Συνόδου, μια ανακοίνωση που εφιστά την προσοχή ε, όλων των ανθρώπων για μια προσπάθεια διαδικτυακή, όπως είπατε και εσείς, από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Ε, αυτή η ενημέρωση από την Ιερά Σύνοδο έρχεται και μετά από οχλήσεις πολλών επισκόπων, αλλά και του δικού σας εδώ, του Μητροπολίτη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα γίναμε έτσι μάρτυρες ότι οι υπηρεσίες της πόλεως και του νομού μας απευθύνθηκαν έτσι μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θέλοντας να προσελκύσουν τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, για να μην ο καθένας μας βγάζει δικέ του ανακοινώσει. Απευθυνθήκαμε στην Ιερά, Σύνοδος, στην Ιερά Σύνοδο και η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε αυτό το, αυτή την ενημέρωση, την ανακοίνωση, την οποία και σα σας απέστειλα. Εγώ θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή στου στους, στους χριστιανού μα και σε όσους έτσι έλαβαν αυτά τα μηνύματα στη δική μα πόλη και στη δική μα Μητρόπολη με αποτέλεσμα να γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι τους όχλησαν και τους ενοχλήσαν. Το λέει μέσα το δελτίο τύπου το οποίον θα αναγνώσετε. Ε, εγώ θέλω να ευχηθώ να βρουν κάποια στιγμή τον δρόμο της επιστροφής όλοι οι άνθρωποι μέσα στη ζωή μας, έτσι, μπορεί να ξεφεύγουμε. Ε, όμως, ε, ο Θεός Πατέρας περιμένει την επιστροφή όλων μας. Και μάλιστα, θα σας πω αυτό που είπα χθε έτσι, στον ναό του Αγίου Νικολάου στον Ιασμό που πανηγύριζε. Ξέρουμε μέσα από την παράδοση, ότι οι μάγοι που ξεκίνησαν να συναντήσουν τον Χριστό ήταν τέσσερις. Ο ένας δεν τον πρόλαβε στη Φάτνη, που και μας αυτή η περίοδος της ζωής μας είναι μια πορεία προς την Φάτνη, προς τη Βιθλέμ. Δεν τον πρόλαβε γιατί κάποιες άλλες ανάγκες, λέει, τον απεισχόλησαν με αποτέλεσμα μετά από την Βιθλέμ έψαξε να τον βρει. Και σε όλη την, αυτή την πορεία του Χριστού των 33 χρόνων έψαχνα να τον βρει. Το βρει και την τελευταία στιγμή στο Γολγοθά. Βέβαια όταν έφτασε στο Γολγοθά δεν είχε δώρα να του προσφέρει. Του προσέφερε όμως τα δάκρυά του και τη συγνώμη του. Έτσι λοιπόν εγώ αυτό θα ήθελα να πω στους ανθρώπους αυτούς αλλά και σε όσους έτσι παρεκκλίνουν ε, κάθε μέρα από την πίστη μας. Μπορεί στο δρόμο μας προς την βιθλέμ να χαθούμε αλλά όμως εκείνος μας περιμένει όποιοι και αν είμαστε, ό,τι και αν έχουμε κάνει, ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή μας να το βρούμε παραπέντε στο παραπέντε μαζί με τον ληστή στον, στο Γολγοθά και εκεί τα δάκρυά μας να γίνουν τα καλύτερα δώρα για αυτόν.